Είχαμε μια ειλικρινή και εξαιρετικά γόνιμη συζήτηση με τον Μακαριότατο για τα ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία και τη σχέση με την Πολιτεία. Οι ρόλοι είναι διευκρινισμένοι και θα θέλουμε να υπάρξει μια συνεργασία. Συνεργασία όχι ευκαιριακή αλλά μόνιμη, εφόλων των ζητημάτων. Και όπως γνωρίζετε ίσως, λειτουργεί ήδη μια επιτροπή κοινή μεταξύ των αρμοδίων υπουργών και της Εκκλησίας Ελλάδος. Είναι προφανές ότι είναι διακριτή η ρόλη, τους σεβόμαστε και στο πλαίσιο αυτών των διακριτών ρόλων επιδιώκουμε τη συνεργασία προς όφελος όλου του ελληνικού λαού. Συζητήσαμε και ζητήματα τα οποία αφορούν το ζήτημα των θρησκευτικών, το οποίο με την επικαιρότητα έχει αναδειχθεί. Υπάρχει συναντήληψη, δεν πρόκειται να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες. Πιστεύουμε ότι η αναμόρφωση του μαθήματος, της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών, που έχει τεθεί και από εκπαιδευτικούς και από τα αρμόδια όργανα της χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, μπορεί να επιτευχθεί. Είμαστε σε μια περίοδο που η θρησκεία διαδραματίζει ρόλο αγαθό και ηθικό, για να αφαιρθούμε στην περίπτωση τη δική μας, αλλά και ρόλο που πολλές φορές οδηγεί σε μυσαλόδοξες καταστάσεις και πολέμους, για να αφαιρθούμε στην περίμετρό μας. Άρα οφείλουμε να δώσουμε έμφαση και να δούμε τι σημαίνει η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στη σημερινή πραγματικότητα. Με σεβασμό πάντοτε βεβαίως στην ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης του καθενός. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο για όσα σοφά μου είπε για ορισμένα ζητήματα και να διαβεβαιώσω ότι θα έχουμε συνεργασία προς όφελος του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ. Και εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που είχαμε σήμερα με τον κύριο Υπουργό να συναντηθούμε και να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Συμφωνώ με όσα ακούσατε από τον Υπουργό μας και από πλευράς δικής μου θα ήθελα να πω μόνο μια φράση που την έχει ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θέματα που έχουν σχέση σε θέματα που έχουν σχέση και η Εκκλησία και η Πολιτεία να τα αντιμετωπίσουν, γράφει μέσα ο καταστατικός χάρτης, όλα αυτά γίνονται, τα συγκεκριμένα, σε συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας. Αυτό τονίσαμε ιδιαίτερα σήμερα και σε αυτό μένουμε και θα είναι συνεχής η συνεργασία μας για τα οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται, διότι αφού είμαστε άνθρωποι έχουμε προβλήματα, χωρίς πείσματα και χωρίς επιμονές. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα της απαλλαγής των θρησκευτικών συζητήσεων. Και αυτά τα συζητήσαμε, όλα είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, αυτό